Τι είναι αυτό που κάνουν λάθος τα Ελληνόπουλα και δεν μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο? Τα Ελληνόπουλα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, όπως έχουμε, σου έχω πει, και θα πω και ονόματα έτσι. Π.χ. στο Battle, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια που κάνεις. Το event αυτό που έκανες προχθές ήταν event σε επίπεδα Αμερικής. Σε ευχαριστώ. Σε αυτό το επίπεδο. Οι αγώνες σου ήταν καλοί, μου άρεσανε. Ο Καγκουμπάβας π.χ. έπαιξε με έναν αθλητή. Τώρα δεν ξέρω, γίνανε κάποια, σε κάποια site, δεν ξέρω, κάποια σχόλια, κάποιες. Εγώ είδα ότι ο αθλητής ήταν πολύ έμπειρος και μπήκε μέσα και έπαιξε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο για να κερδίσει. Δεν έκανε κάτι άλλο. Δεν ήταν ότι φλιάρισε. Εγώ το άθλημα δεν το ξέρω τώρα το συγκεκριμένο. Εντάξει, αφού μου δίνεις πάτημα, πάμε να σχολιάσουμε λοιπόν τους αγώνες. Σου άρεσε ο Μελέτης? Ναι, μου άρεσε. Ο Μελέτης μπορεί να κάνει. Να σου πω τι γίνεται. Ο Μελέτης, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι πολύ δυνατός, είναι δυνατό παιδί. Απλά δίνει βάση πάνω στη δύναμή του. Ενώ έχει τεχνική. Είδα ότι πέρασε κάποια χτυπήματα που είναι δύσκολο να τα περάσουν και πυγμάχια ακόμα. Καθαρά. Έδωσε χτυπήματα καθαρά στο σώμα, αριστερά-δεξιά. Δουλεύει καλά το πίσω του χέρι και έρχεται με το αριστερό κροσέ. Και είναι τα χτυπήματα. Δυνατά. Σου μιλάω για τα χέρια τώρα. Πόδια εγώ δεν μπορώ να σου σχολιάσω. Ο καθένας το είδος. Ναι, απλά είδα κάποια πράγματα εξής. Και νομίζω εσείς ξέρετε καλύτερα. Φάνηκε λίγο η διαφορά από τα προηγούμενα παιχνίδια που πρέπει να ήταν πιο τσαμπουκά και μπορεί να μην έχει να κάνει πράγματα. Κοίταξε. Εμένα ποια είναι η φιλοσοφία μου, έτσι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αν ποτέ ασχολούμουν με την προπονητική, έτσι, που δεν θα γίνει ποτέ αυτό, για άλλο λόγο, αλλά λέμε, πες, το κάνεις. Ποτέ. Πες ότι είμαι προπονητής. Ο προπονητής πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι, όπως και ο αθλητής, δεν μπορεί τώρα ένας αθλητής γειτονιάς να πει εγώ θα παίξω με τον Χόλιφιλντ, ξέρω εγώ, με τον Ντάισον. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πρέπει να ξέρει ότι τα όρια σου είναι μέχρι εδώ. Παίζω μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα καίγομαι. Ξέρεις, είναι καίει. Οι θερμοκρασίες είναι διαφορετικές. Το ίδιο πράγμα είναι και με έναν προπονητή. Ένας προπονητής πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι εγώ, και αν αγαπάει τον αθλητή πραγματικά, ότι εγώ πήρα τον αθλητή αυτόν, τον πήρα από το 0, τον έφτασα μέχρι το 5 και εμένα οι δυνατότητες μου για αυτόν τον αθλητή είναι να τον πάω μέχρι το 5. Αν ο αθλητής αυτός έχει ταλέντο, μετά πρέπει να. Σίγουρα θα έχουν επαφές, έτσι. Δεν λέμε ότι τελείωσε. Αλλά πρέπει να του πει αγόρι μου, ξέρεις τι, θα κάτσουμε κάτω να δούμε έναν προπονητή, κάτι, ένα που θα σε πάει στο επόμενο στάδιο. Μιλάς, πιάστηκες από ό,τι καταλαβαίνω από το Μελέτη, όχι, για να πεις γενικά. Όχι, ότι, γενικά μιλάω. Αυτό έτσι. Θέλω να πω, ναι, για να πεις γενικά ότι πρέπει να φύγουν κάποιοι Έλληνες αθλητές έξω. Βέβαια. Και να δουν άλλες προπονητικές. Βέβαια. Όχι. Μια εβδομάδα στο εξωτερικό, γιατί συνήθως και μπόξε πάλι στην Ολλανδία, δεν φτάνει. Άμα ήταν τότε. Δύο εβδομάδες. Ένα κάμπ. Ο προπονητής μου είναι 75 χρονών. Είναι μέσα στο χώρο ως προπονητής 45-50 χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, έχει βγάλει πάνω από 20 παγκόσμιους πρωταθλητές. Και ακόμα είναι τόσο ταπεινός και τόσο καλός που έχει τη δύναμη να αφήσει αθλητές να φύγουν ή. Ακόμα τη δύναμη να πει ότι εγώ ακόμα δεν έχω τελειοποιήσει το τζαμπ ή μου λέει θα έρθω τώρα στην Ελλάδα. Σου λέει ξανά για το τζαμπ, έτσι, που θεωρείς ότι είσαι από τους καλύτερους που δουλεύουν το τζαμπ. Αυτό το πράγμα είναι το κλειδί σου. Και ότι ακόμα ο προπονητής δεν το έχει τελειοποιήσει ακόμα. Δεν μου το δείχνει σωστά δηλαδή ο προπονητής. Κάτι λάθος. Αν το αισθάνεται εκείνος. Κάτι λάθος κάνω, μου λέει. Δηλαδή η φιλοσοφία του προπονητή είναι ότι πρέπει να σε κάνω να αντιδράσεις όπως θέλω εγώ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είσαι η μαριονέτα μου και πρέπει να σε κάνω να αντιδράσεις όπως θέλω εγώ. Και δεν αντιδράς όπως θέλω. Οπότε κάτι κάνω λάθος. Μου λέει τώρα ένας άνθρωπος που έχει κάτσει σε Holyfield, είχε το Holyfield, είχε τον Dyson, είχε αθλητές Ray Mercer. Τώρα σου λέω αθλητές που ήταν, δεν υπάρχουν πιο πάνω. Άρα λες ότι πρέπει κάποιοι λοιπόν, αθλητές να φύγουν έξω για να κάνουν πράγματα. Πρέπει πρώτα οι προπονητές να συνειδητοποιήσουν ότι. Πρέπει τον αθλητή μου να τον στείλω έξω για να, να πάει στο επόμενο στάδιο. Που το επόμενο στάδιο δεν μπορούν να το δώσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ίσα που έχουμε γίνει εδώ στην Ευρώπη έχει κάμπινγκ. Δηλαδή βλέπεις ότι ξοδεύουμε λεφτά για το τίποτα. Εγώ μάζευα λεφτά από τη λαχαναγορά για να πάω στην Αγγλία να αγοράσω περιοδικά π.χ. Άλλος μπορεί να μαζέψει τρεις μήνες τα χρήματά του και μια βοήθεια και να πάει να κάνει μια προετοιμασία. Αυτή είναι η συμβουλή του Μιχάλη Αρναούτη στα παιδιά, στα ταλέντα της Ελλάδος. Ναι. Να πάνε έξω. Να φύγουν ένα τρίμηνο έξω. Τουλάχιστον να πάνε να δοκιμάσουν. Όταν μπει στο κάμπινγκ δεν είναι δοκιμή. Γυμνάζεσαι. Προσαρμόζεσαι. Σίγουρα δεν γίνεται να κάνεις τον μπαμ την πρώτη μέρα. Μπαίνεις σε ένα καινούργιο περιβάλλον, αλλά όσο κάθεσαι, τόσο ψήνεσαι, τόσο δυναμώνεις, τόσο μαθαίνεις όταν γυμνάζεις σωστά. Μια που λέμε για τους Έλληνες αθλητές, θα ήθελα έτσι να ζητήσω ένα-δύο σχόλια από σένα και θέλω να ξεκινήσω με τον
αθλητή με το μεγαλύτερο fan club στην Ελλάδα, που είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος έχει κάνει τα περισσότερα πράγματα στο χώρο του kickboxing. Με τον Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, είστε μαζί και στην ελληνική ομάδα στην Πυγμαχία, έτσι γνωρίζεστε. Ναι, είμαστε φίλοι, μπορώ να πω. Είναι ένα φαινόμενο ο Μιχάλης Ζαμπίδης για τα ελληνικά δεδομένα. Φαινόμενο εννοείς στο kickboxing. Ναι, στο kickboxing, ναι, σε αυτό που κοίταξε, κάνει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εσείς που είσαστε εδώ, γιατί εγώ λείπω, είναι ό,τι καλύτερο προβάλλεται για πάνω στο kickboxing. Mm-hmm. Φαινόμενο. Τώρα, να σου πω κάτι. Έχει κάνει κάποια δυνατά μάτς, από ό,τι ξέρω, με μεγάλους αθλητές. Το καλό που θα ήταν, ο Μιχάλης, εφόσον είναι μέσα στο χώρο πολλά χρόνια, είναι ο top αθλητής κλπ. Να τώρα πλέον, γιατί περνάνε και τα χρόνια τα δικά μας, έτσι, να ανοίξει τις πόρτες ή να ασχοληθεί λίγο πιο ζεστά με τους αθλητές του kickboxing, να δώσει δυνατότητες να μπορέσουν τα παιδιά να βγουν έξω να κάνουν αγώνες. Λογικά έχει όλα τα deal και όλα τα κονέ στο kickboxing, στην Αυστραλία που γίνει, δεν ξέρω, στα K1. Να βγάλει αθλητές δηλαδή, λες. Ναι, καλό να προτείνει και καλό, να βγάλει αθλητές. Ναι, να δώσει λίγο έμφαση, ξέρεις, και στους άλλους αθλητές και να βοηθήσει οι αθλητές να συνεχίσουν το έργο που κάνει αυτός. Εσύ θα το κάνεις αυτός πυγμάχος με αυτά που έχεις να δεις Έλληνες αθλητές πυγμάχους, θα το ανοίξεις πόρτες, γιατί ξέρεις, καμιά φορά είναι ωραίο να μένει το όνομα, να, ο Ζαμπίδης στο kickboxing, ο Αρναώτης στην πυγμαχία, να φτάσει σε μια δεκαετία και να μιλάνε ακόμα για εσάς και να μην έχει βγει νέα γενιά. Δεν είπα ότι σκέφτεσαι εσύ έτσι, ο Ζαμπίδης, αλλά. Όχι, δεν είναι, αυτό δεν είναι και άσχημο. Είναι η νοοτροπία ελληνική, και ούτε και καλό είναι όμως. Ναι, εντάξει. Έτσι, ο Αντώνης ο Χριστοφορίδης, που ήταν από την Ελλάδα light heavyweight, όταν πήγα στην Αμερική μου λέγανε είσαι Έλληνας ο Αντώνης Χριστοφορίδης, μετά από 60 χρόνια, 70 χρόνια. Καλό είναι να μιλάνε για σένα, όχι επειδή είσαι μόνος σου στο χώρο, αλλά επειδή έχεις κάνει πράγματα στο χώρο. Λοιπόν, εμένα με ξέρεις και πολύ καλά πιστεύω, έχουν έρθει αρκετοί αθλητές στην Αμερική να κάνουν προσπάθεια και τους έχω φιλοξενήσει εγώ στο σπίτι μου συγκεκριμένα. Δεν είναι εύκολα και, βέβαια. Και εμένα χαρά μου. Εντάξει, τώρα το τι θα κάνει ο κάθε αθλητής, πώς θα τι ναι. σκέφτεται, αυτά είναι δικά του θέματα. Εγώ μπορώ να βοηθήσω μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, και αυτό πολεμάμε τώρα τόσα χρόνια από το 7. Θέλει να το κάνει τώρα μέχρι αυτό έτσι πλέον να βοηθήσει αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Ναι, τώρα που εγώ έχω ανοίξει. Έχω δώσει όλα τα τηλέφωνά μου. Όποιο θέλει μπορεί να με φιλεξιώνει, να έρθει να κάνει την προσπάθειά του. Mm-hmm. Σίγουρα είναι δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά μπορείς να το κάνεις και εύκολο. Για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό του Μιχάλη Ζαμπίδη, θα έπαιζες ποτέ με τον Μιχάλη Ζαμπίδη? Πυγμαχία. Ναι, θα πάρουμε και τα δύο. Πυγμαχία θα έπαιζες, νομίζω θα πεις σίγουρα ναι. Kickboxing θα έπαιζες. Ξέρω εγώ. Τρία λεπτά είναι. Να σου πω κάτι. Αν μπαίνανε στο τραπέζι τα λεφτά, αυτά που θα έπρεπε να πω, ναι, εντάξει, 3-3 λεπτά τι είναι. Θα έπαιζα και kickboxing, γιατί όχι. Δεν έχεις πρόβλημα. Όχι. Πυγμαχία. Έχετε παίξει ποτέ καταρχήν, γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά όταν ήσασταν μαζί στην εθνική ομάδα. Όταν ήμασταν στην εθνική ομάδα, γάτια, μάθημα και τέτοια κάναμε. Εντάξει, ο Μιχάλης είναι καλός άλλος, δεν μπορούμε να πούμε μπουρδες. Πυγμαχία, χαρά μου. Είχαμε ένα deal παλιότερα. Δεν έκασε, ο Μιχάλης ήταν πολύ busy με τις. Για να παίξετε τι, πυγμαχία? Είχα εγώ μια πρόταση για πυγμαχία, ναι, να κάνουμε ένα μεγάλο event εδώ με τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης εκείνη την περίοδο ήταν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του. Είχε αγώνες, θυμάσαι η χρονολογία? K1, νομίζω το 9. Μάλιστα. Α, τώρα δεν είναι παλιό. Όχι. Για καλά λεφτά, μιλάμε για καλό deal. Εντάξει, δεν έκατσε. Εντάξει, ήταν άλλο το kick, άλλο η πυγμαχία. Σωστά, εντάξει, σίγουρα. Σωστά. Εντάξει. Κλείνουμε λοιπόν αυτά με τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Δεν μπορούσα να σε ρωτήσω γιατί ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι ένας άνθρωπος που είναι ο πιο προβεβλημένος στα μαχητικά δυναμικά αθλήματα που λέμε στην Ελλάδα, τα οποία τώρα σιγά σιγά κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχουν site, για παράδειγμα. Έχω δει ότι έχεις βγει, έχεις μιλήσει και στις τηλεοράσεις και στα κανάλια κτλ. Όλα είναι ρεπορταζάκια που θα πιάσουν από το Α και θα πούνε ο Μιχάλης Αρναούτς είναι αυτός. Αντίστοιχα στην Αμερική, έχω δει συνεντεύξεις σου, που είναι συνεντεύξεις επί της ουσίας, με ειδικούς αθλητικογράφους που θα σε ρωτήσουν συγκεκριμένα για τους γύρους τι γίνεται. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Σιγά σιγά χτίζεται. Είναι 2-3 site που προσπαθούν. Άλλα 2-3 μεγάλα αθλητικά site. Τώρα έβαλα για πρώτη φορά την πυγμαχία, το kickboxing και αυτά. Δηλαδή είμαστε σε πολύ νηπιακό στάδιο. Παρά το γεγονός του 8 Ιουλίου θα παίξει για παγκόσμιο τίτλο στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και βοηθάς αυτό στο να ανοίξει ο χώρος. Αυτό είναι δεδομένο. Ας ελπίσουμε να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να το δεχτούμε σε μια Ελλάδα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Το ξέρεις αυτό. Εδώ έχεις μεγαλώσει. Εντάξει. Δεν είναι ότι έχεις από το εξωτερικό και σου φέρνει το περίεργα. Το καλό είναι ότι το event αυτό δεν απασχολεί μόνο για το ελληνικό κοινό, έτσι.
Ξέρεις ότι θα είναι ο Eurosport μέσα, θα παιχτεί στην Ευρώπη. Θα παιχτεί στην Ευρώπη, θα παιχτεί και στην Αμερική. Στην Αμερική. Είναι κάτι μεγάλο και σου είπα όπως μετά από αυτό το βήμα μας περιμένουν άλλα βήματα στην Αμερική. Άρα, για να κλείσουμε το κομμάτι με την ελληνική, με την εγχώρια showbiz, ήρθες, παρακολουθείς, ξέρω και από την Αμερική τα promotion που γίνονται στο The Battle. Σε ευχαριστώ πολύ. Είχε έρθει στο κομμάτι αυτό να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι είχα πει ότι πλέον αφού είμαι διοργανωτής δεν θα κάνω συνεντεύξεις αθλητών, αλλά σε μια διαφορετική περίπτωση. Nice. Έτσι, γιατί έχουμε κάνει την πρώτη συνέντευξη μαζί. Σίγουρα. Και γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Οπότε πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα να μιλήσουμε για να κάνουμε μια συνέντευξη. Θα ήθελα λοιπόν για να κλείσουμε το κομμάτι με τα εγχώρια προμόσια και του αθλητέ να μου πει αν έχει δει κάποιου αθλητέ οι οποίοι πράγματι, όχι απαραίτητα με ονόματα, μπορούν να κάνουν πράγματα στο εξωτερικό. Και μιλάω για την πυγμαχία που ξέρει για το κομμάτι του πυγμαχικό των αθλητών αυτών. Υπάρχουν παιδιά. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Και παιδιά που, μα δεν, πώς είναι, πάρα πολλά και παιδιά. Και που δεν είναι στο από το 2000 που πάμε στην Ολυμπιάδα πυγμαχία, με αθλητές στην πυγμαχία, πήγαμε το 2-4 επειδή ήμασταν η διοργανώτρια χώρα και μπορούσαμε να βάλουμε 6. Ναι, δεν υπάρχουν πουθενά στην πυγμαχία. Δεν σημαίνει μηχανή. Αυτό ότι δεν έχει αθλητές. Όταν δεν σε στηρίζει η ίδια σου η ομοσπονδία, όταν δεν κάνει κινήσεις, όταν όπως ξέρεις είμαστε η χώρα της τρεμούλας και της. Και τις απατεωνιάς και τις καλοπέρασες. Εντάξει, να μην ανοίξουμε τώρα θέματα που δεν χρειάζεται να τα πούμε. Σίγουρα, όταν ένας αθλητής χρειάζεται να πηγαίνει να δουλεύει, αθλητής εθνικής ομάδας, και, ή δεν τον στέλνουν σε προετοιμασία και έχει τα προελμπιακά και κάνει προετοιμασία στον Άγιο Κοσμά μόνος του και χτυπάει, συγκεκριμένα ο Τσαγκράκος, ναι. Ο Πουλίκος, είναι ένας αθλητής που έχει στοιχεία που δεν τα έχουν ούτε οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην Αμερική. Έχει χάρη μαζί του προπόνηση, σπάρινγκ. Ναι, έτσι. Έχουμε κάνει και σπάρινγκ, έχουμε γυμναστεί μαζί, έχουμε πάει προετοιμασία. Δεν πέρασε ούτε όπως ο Πουλίκος Τζαγκράκος. Δεν είναι ότι δεν πέρασε, σου είπα τι έγινε με τον Τζαγκράκο. Ο Τζαγκράκος δυστυχώς έσπασε το χέρι του λίγες μέρες πριν πάει στο Προελμπιακό. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Ναι, δεν σημαίνει όμως αυτό ότι. Μπορεί να μην έχει πιάσει. Να μην έχει κάνει το πικ πάνω στην καριέρα του αυτός ο αθλητής. Γιατί, για τον ΑΒ λέω. Δεν γυμνάζεται. Ναι, μιλάμε σωστά. Για έναν, Μιχαλή. Μιλάμε για έναν αθλητή. Μπορώ να σου πω άλλους 10 τώρα. Έχεις δει δηλαδή τόσα ονόματα, ναι, έχεις δει 81, παιδιά. Ο Μιλιτόπουλος στον Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν παιδιά. Απλά τι γίνεται. Όταν δεν γυμνάζονται, όταν βλέπεις ότι οι ομάδες που πάνε στην Ολυμπιάδα ή πάνε στα Προελμπιακά γυμνάζονται μέσα στα κάμπινγκ με άλλες ομάδες, στα σπάρινγκ τους, στις διατροφές τους, με τους προπονητές και είναι 7 μήνες σερί. Και τώρα ο αθλητής χρειάζεται να πάει από τον Πειραιά στον Άγιο Κοσμά και από τον Άγιο Κοσμά στον Πειραιά. Και όπως ξέρεις, μέσα στην Αθήνα να γυρνάει πριν να κάνει τις δουλειές του. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει να μονάσεις για να κάνεις τη δουλειά. Δεν γίνεται έτσι. Άμα ήταν έτσι, τότε θα είχαμε άλλα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Θα ήμασταν όλοι πρωταθλητές. Ναι. Και μια που μιλάμε για πρωταθλητές, έχετε ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Μέσα στη χώρα να διεκδικήσει τον τίτλο. Ένας Μεξικανός με 45 επαγγελματικούς αγώνες, είναι τεράστιο το νούμερο. Αν δούμε ότι αθλητές όπως ο Πακιάο και αυτοί δεν έχουν, έχουν 45-50 και 34 νοκάουτ, ο Κάρλος Ουρίας από μια χώρα μαζί με την Κούβα που βγάζει πρωταθλητές. Ξέρουμε πολύ καλά, το Μεξικό είναι μια χώρα που βγάζει πυγμαχάρες. Και μου έκανε εντύπωση που και εσύ το αποδέχτηκε με τον μάνατζερ σου, αλλά και ο προμότερ και ο Παναγιώτου επιλέγουν και φέρουν στην Ελλάδα για τον τίτλο αυτό. Έναν αθλητή, ο οποίος έχει βιογραφικό τεράστιο και ο οποίος είναι ένας αθλητής που εμένα επέτρεψε να σου πω, όπως τον είδα που είναι πιο ψηλός με μακριά χέρια, 50-50 είναι ο αγώνας ξεκάθαρα, ούτε 51-49 ετών. Ναι, ναι. Μέσα στη χώρα, μετά από τόσα χρόνια, για τον ήρωά σου. Και κάποια στιγμή λέω, εντάξει, καλός ο Αρναούτης, ιδεαλιστής ο Αρναούτης, να μην παίζουμε με χώματα, να μην στείλουμε πράγματα, αλλά απ' την άλλη, μήπως κάνεις. Χριστό, ρωτάω ένα μήνα πριν. Μήπως είναι χαζομάρα αυτό που επέλεξες. Δηλαδή, αν τον έπαιρνε αυτόν τον αγώνα στην Αμερική. Τι διαφορά εκεί θα και να τον έχανε. Ναι. Έπαιξε στην Αμερική και τον έχασε. Τώρα εδώ στην Ελλάδα ναι. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα η απόφασή σου. Πρέπει λόγο, να κερδίσει. Δεν το συνειδητοποιώ. Καλά, αυτό ότι πρέπει να κερδίσει, πρέπει να κερδίσω. Είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένας αγώνας. Ο Έλληνας θέλει να βλέπει τον Έλληνα να κερδίζει και να σκοτώνει τον αντίπαλό του. Ας είναι 5 κλάσεις πιο κάτω. Γιατί δεν έχει παιδεία ο Έλληνας στα μαχητικά αθλήματα. Και εσύ δεν θα βάλει τους 500 ανθρώπους που γνωρίζουν. Πάνε να βάλει πολύ κόσμο που δεν γνωρίζει. Κοίτα, και θέλει να σε δει να το σκοτώνει. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Είμαι χαρούμενος που παίζω στην Ελλάδα. Κάνω τη δουλειά μου, είμαι επαγγελματίας αθλητής. Μακάρι ο αντίπαλος που μας έδωσε η Ομοσπονδία να ήταν ο κ. Παπαναγιώτου. Καταλάβεις. Όπως μου το λες και εσύ. Ναι. Μακάρι να ήταν ο Παπαναγιώτου ναι. Να παίζαμε με τον προμότερ. Με μένα, ξέρω εγώ, με τον προμότερ. Με τον Στεφάνο τον Κωνσταντινίδη. Και να μην στον πρώτο γύρο νοκάουτ. Ναι, και να σε πέτρα από τον γύρο νοκάουτ, αλλά τι. Αλλά με τα δεδομένα αυτά ότι θα έπαιρνα τον παγκόσμιο τίτλο, ναι. Ότι θα πληρωνόμουν όπως
Τα ίδια όλα. Όλα τα ίδια, εντάξει. Μακάρι να είχα ένα payday, έτσι τα λέμε στην Αμερική, έναν εύκολο αγώνα, αλλά δεν γίνονται αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεύτερον, δεν θα έχει ουσία να παίξει με ένα πεθαμένο και να μπει μέσα να πάρει μια ζώνη την οποία θα την εκμεταλλευτεί και δεν θα νιώθει καλά. Ρε, θα κάθεσαι στο τραπέζι και θα λες, εντάξει, έπαιξα αγώνα, δηλαδή κορόιδεψα τον εαυτό μου. Δεν είμαι μαθημένος έτσι. Άμα πας και δεις τα ranking, και αυτό χάνεις κερδίσεις όταν είσαι στα top level. Mm-hmm. Πυγμαχίες με αθλητές top level. Είναι χαρά μου που δεν καταλαβαίνεις πολύ την ερώτησή μου γιατί λείπεις από την Ελλάδα πολλά χρόνια. Γι' αυτό δεν μπορεί να την καταλάβεις. Θα την καταλάβαινε οποιοδήποτε Έλληνας ρώταγα αυτό το πράγμα και ήταν αθλητής και θα μου απαντούσε διαφορετικά. Αυτό το καταλαβαίνω και ίσως είναι και χαρά δικιά μας που δεν έχεις μπει σε αυτήν την οτροπία. Ότι στην Ελλάδα πρέπει να μπω να μοδοθωτήρια να τελειώσω, να σηκώσω τα χέρια ψηλά και να πούνε πω από τρομερός ο νοκαουτίστας, μπράβο, συγχαρητήρια. Και αυτό δεν γίνεται με το πλέον οι αθλητές. Μπορεί να γίνει, να κάτσει το χτύπημα, όπως χτύπα ξύλο μπορεί να έρθει και η κόντρα. Σίγουρα. Αλλά είσαι έτοιμος για την ήττα με στην Ελλάδα στον πρώτο επαγγελματικό αγώνα μέσα στη χώρα σου. Κοίτα, δεν είμαι έτοιμος για. Και στα λιώσα μέσα εκεί, στην περιοχή σου. Δεν είμαι έτοιμος για καμία ήττα. Εντάξει, και δεν χρειάζεται να το συζητάμε κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Πάντα ανεβαίνεις στο ring, προετοιμάζεσαι για να πάει να κερδίσεις. Σίγουρα σου είπα, όλοι έχουμε άσχημες βραδιές. Έχουν άσχημες βραδιές οι μεγάλοι αθλητές αυτοί που τους βλέπουμε στην τηλεόραση. Και εγώ κάθομαι. Εντάξει. Ειδικά όταν μιλάμε για 12 γύρα, έτσι. Λοιπόν. Γιατί στο τριγύρο τη Καπουλάρη, αν μάθει. Δεν έχει σημασία. Όταν είσαι world class αθλητή, δεν έχει σημασία αν θα παίξει στην Ελλάδα ή αν θα παίξει στην Αμερική. Για σένα είναι το ίδιο δηλαδή. Μια ψυχολογία θα μπει, θα έχει πιο μεγάλο άγχο. Για ποιο λόγο. Για επειδή θα παίξει στην Ελλάδα. Επειδή θα παίξει στην Ελλάδα. Όχι, ναι. Είναι χαρά μου, θα παίξει στο σπίτι μου. Μετά ξέρω ότι θα το γλεντήσω με του φίλου μου και αυτά. Είναι χαρά μου. Έτσι. Δεν θα έχει πιο μεγάλο άγχο, Μιχάλη. Κοίτα, όταν μπει στο ring μέσα, στο κλουβάκι. Μετά τελειώνουν όλα. Είσαι εσύ με τον αντιπαλό σου. Εκεί είναι η δουλειά σου. Εντάξει, είμαι έμπειρος αθλητής. Ξέρω τι θα κάνω. Δεν νομίζω να παρασυρθώ από κανένα λόγο. Απλά μπορεί να εκστασιαστώ λίγο, να παίξω λίγο με το κοινό αν όλα πηγαίνουν κατευχήν. Ναι, να δώσω σου, όπως το κάνω και στην το Αμερική. Το κάνεις στην Αμερική, αυτό είναι η αλήθεια. Όσο καλύτερα. Γιατί εκεί έχεις πολύ κοινό. Και ειδικά όλοι οι ομογενείς έρχονται και είναι και τρομεροί φαν, το έχω ζήσει από κοντά. Απ' την άλλη, άλλο ένα ερώτημα είναι το εξής. Όταν για παράδειγμα ήσουν στην Αμερική, έφυγες τώρα τελευταία και πήγες και κάνεις δύο αγώνες, δύο νικηφόρους με πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αριστερόχειρας να κερδίζεις με νοκάουτ με δεξί στο στομάχι και να μένει κάτω στον έκτο γύρο, αν δεν κάνω λάθος, στον έβδομο. Δείχνει ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Έτσι. Επειδή μιλάγαμε και μέσω Skype και ήξερα ότι ήσουν σπίτι, προπόνηση σπίτι, στην Ελλάδα είναι το ίδιο για σένα τώρα που είσαι εδώ. Γιατί έχεις και την Ελένη, τη σύζυγό σου, που θέλει το χρόνο της να μιλήσετε. Έχεις τη μεγάλη σου αγάπη, την αγάπη, την κόρη σου, που σου κλέβει χρόνο των εισαγωγικών. Θέλω να πω, είσαι το ίδιο προσιλωμένος αν έπαιζες έξω. Ναι, ναι, είμαι το ίδιο focus. Πρώτα απ' όλα είμαι έτοιμος. Να σου πω την αλήθεια, σήμερα το πρωί μετά το πρωινό τρέξιμο νιώσα έτοιμος. Δηλαδή, έχω τρεις εβδομάδες μπροστά μου για τον αγώνα και ένιωσα σήμερα ότι ίσως και αν γινόταν αύριο ο αγώνας, θα είμαι στο πικ μου, στα καλά μου. Πόσα κιλά έχεις τώρα που μιλάμε. 64-700 ζυγίστηκα το πρωί. Όχι, 67 και θα τα ρίξεις την τελευταία εβδομάδα τα 3-4. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο για όλους. Να το ξέρεις αυτό. Τουλάχιστον 5 κιλά ρίχνουν 4-3. Γιατί κάνουν τη λάθος προπόνηση. Όταν θα μπουν στη σωστή προπόνηση και κάνουν 2 ή 3 προπονήσεις τη μέρα το πρόγραμμα αυτό που πρέπει να βγάζουν, θα τρώνε, θα πίνουν και τα κιλά θα φεύγουν. Γιατί ξοδεύεις ενέργεια. Mm-hmm. Πρωινή προπόνηση σήμερα. Πόσα χιλιόμετρα. Δεν είχαμε πολλά χιλιόμετρα σήμερα. Έκανα ζέσταμα μισή ώρα τρέξιμο και διάφορες ασκήσεις και κάναμε στίβο interval 800, 600 και 400 με βαλμούς να δούμε σε τι κατάσταση. Βάρη κάνεις τρεις εβδομάδες πριν τους αγώνες. Πάντα κάνεις βάρη. Δυναμικές ασκήσεις, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι εννοείς βάρη. Βάρη. Παίρνω τα βάρη και σηκώνω όχι, βάρη. Όχι, κάνουμε άλλα πράγματα. Χτυπάμε τη ρόδα, έχουμε αλτήρες που κάνεις ασκήσεις 30 δευτερόλεπτα, push-ups, μονόζυγο, κυκλική προπόνηση. Τα απόγευμα πυγμαχία. Μετά πάντα πυγμαχία κάθε απόγευμα. Τα απόγευμα ναι, πάντα. Πάντα. Sparring. Καθημερινά. Καθημερινά. Ποιος κάνει sparring μαζί σου εδώ στην Ελλάδα. Όλα τα παιδιά κάνουν sparring. Έχω φέρει και τους παρτενέρ μου, έχω δύο παρτενέρ από Αμερική, αλλά που είναι τα στάνταρ σπάρι μου λέει τα κάνω. Το σπάρι είναι υποχρεωτικό καθημερινά πριν τους αγώνες. Ναι, ναι. Είναι υποχρεωτικό στην Ελλάδα. Μια νοοτροπία λέει μια φορά την εβδομάδα μαζευόμαστε και κάνουμε σπάρι πριν τον αγώνα. Μα πυγμαχία ή γενικότερα δεν ξέρω τι άλλο άθλημα το μάτς. Ακόμα και το ποδόσφαιρο δεν γίνεται να παίζεις μπάλα χωρίς μπάλα. Να μην έχεις μπάλα και να κάνεις ασκήσεις. Πρέπει να βάλεις την παλίτσα κάτω για να παίξεις. Να κάνεις στόχους υποτίθεται. Κάνεις σάκο. Ναι, κάνεις. Το σάκος είναι για να σε δυναμώσει. Ο στόχος είναι για να σου βελτιώσει λίγο την τεχνική σου.
το μάτι σου, οπότε την κάθε μέρα σπάρει. Δύναμη. Ναι, το σπάρει μαθαίνει μπόκ. Κάθε μέρα σπάρει πριν του αγώνε. Κάθε μέρα. Και πότε κόβει τα σπάρινγκ πριν του αγώνε. Κοίτα, παίζω Κυριακή, θα σταματήσω το σπάρινγκ την Πέμπτη. Την τελευταίο... Πέμπτη θα κάνει σπάρινγκ κανονικά. Το τελευταίο μου σπάρινγκ θα είναι την Πέμπτη. Στο πόσο τοις εκατό. Στο 100%. Στο 100%. Θα κάνει δηλαδή αγώνα πριν τον αγώνα τρεις μέρες πριν. Ναι. Εντάξει, σε ρωτάω γιατί. Πρέπει, να, είσαι... πρέπει να τα δίνει όλα, φουλ, και αυτή η μέρα που θα κάτσει, η μία μισή μέρα που θα είναι, που δεν θα κάνει τίποτα αναπραξία, τότε θα δουλέψουν όλα όπως πρέπει. Θα έρθει το σώμα σου να κάνει ρεκόρ. Ωραίο αυτό που μάθαμε. Πρέπει να είσαι... το ακούω αυτό το πρόγραμμα. Ναι, πρέπει να και είσαι. Χαίρομαι που τα ακούνε και τα παιδιά που μας βλέπουν. Ναι, αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως. Καλά, μην τα ξεδεδομένα αυτά. Έτσι. Σου λέω, μην ξεχνιέσαι. Στην Ελλάδα επέστρεψε. Θα τα πάρουμε σκαλί-σκαλί όλα. Πρέπει να δουλεύει ακριβώς σε κάθε κίνηση που κάνει όπως είναι ο αγώνας. Δηλαδή, όταν κάνει sandbox, πρέπει να είναι όπως παίζει τον αγώνα. Η παλμή σου να είναι έτσι. Χτυπά άκο το ίδιο. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Βλέπω στο γυμναστήριο είναι χαλαροί και μετά μόλις πάνε στον αγώνα κουράζονται. Και λένε γιατί 100% κουράζον... πάμε στην προπόνηση δηλαδή. Είναι δεδομένο αυτό. Κανονικά πρέπει να πηγαίνει 105%. Δηλαδή να δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί. Γι' αυτό μπορεί στην πρώτη εβδομάδα να μπει, στη δεύτερη ξέρω εγώ, και να νιώθει την Παρασκευή να νιώθει ότι πω είμαι τόσο κουρασμένο πώ θα βγάλω την προπόνηση αυτά. Μόλις κάτσει Σαββατοκύριακο και ο οργανισμό σου ξεκουραστεί, το σώμα σου μίσου και αυτά και μπει στη Δευτέρα. Νιώθεις καινούριος, νιώθεις, λες, φίλε, πώς βγάζω έτσι τους γύρους, πώς χτυπάω έτσι το σάκο, πώς είμαι πιο γρήγορος τώρα. Πρέπει να γυμναστείς, πρέπει να σκληραγωγηθείς, πρέπει να περάσεις τη γραμμή για να μπορέσεις να δουλέψει. Και να ξέρεις ότι πάντα το σώμα έχει το λίγο ακόμα. Και αυτό από τον πρώτο μου 12 το έμαθα. Ήμουνα τόσο κουρασμένος και έλεγα... λίγο ακόμα, και αυτός ο γύρος. Λίγο ακόμα. Βγήκε ο αγώνας 12 γύρι. Που βγήκε ο καλύτερος αγώνας στα τελευταία 3 χρόνια στο Showtime, με το λίγο ακόμα και λέω: κοίταξε να δεις ότι και εκεί που είσαι κουρασμένος, δηλαδή όπως νιώθω αθλητής, που είσαι εξαντλημένος, που λες δεν έχω, έχεις λίγο ακόμα και έχεις και κερδίζεις, ξέρω εγώ. Η φυσική κατάσταση, δηλαδή το να μην κρεμάει ένας αθλητής, είναι υποχρεωτικό. Ναι, αυτό δεν χρειάζεται να κουράσει τα κρέμα. Αυτό όχι, αυτό δεν υπάρχει. Το κουράζει. Δεν γίνεται να πηγαίνει ένας αθλητής να κάνει αγώνα γυμνάστος. Έχει δει κανένα ποδοσφαιριστή να τρέξει 2-3 φορές πάνω κάτω και να είναι έτσι και να λέει: παιδιά, βγάλετε μέχρι το μπορώ. Εντάξει, το έχουμε δει, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Ναι, στο επίπεδο που πρέπει, άμπραβο. Ναι. Δηλαδή ότι έμενα από δυνάμεις κρέμασα, γιατί αν στην Ελλάδα υπάρχει συνέχεια. Εντάξει, έμενα από δυνάμεις γιατί κρέμασα, γιατί παίζει με τον top level αθλητή και παίζει από τον πρώτο γύρο μέχρι το 10ο, σκοτώνεσαι και έχει κόψει 2 γύρους, 3 γύρους, έχει κόψει. Αυτό το καταλαβαίνω. Το δεν αντέχω να παίξω 3 γύρους ή σκάω στον πρώτο γύρο, αυτό είναι φαινόμενο ελληνικό. Δεν το έχω ξανασυναντήσει πουθενά. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Δυστυχώς το έχουμε εμείς, θα το φτιάξουμε γι' αυτό σιγά σιγά, γιατί πιστεύω ότι γίνονται βελτιώσεις και θα βελτιωθούν πολύ τα παιδιά και προπονητικά, αν θέσει προπονητές, αν και δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω. Μετά από το event αυτό, γιατί στο event αυτό, εκτός από τον κύριο Κάρλος Ουρίας που έρχεται από το Μεξικό, έτοιμος να στην Ελλάδα να κάνει πάρτι, γιατί έτσι έρχεται έτοιμος, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη συνέντευξη με εκείνον. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα κάνει πάρτι το after party. Που θα έρθει να γιορτάσει μαζί μου, θα έχω κερδίσει. Τον πάρω μαζί μου, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Τον πάρει μαζί σου μετά. Πες μου ότι θα κάνει το after party που του ζεφύρει πάνω και δεν θα πα σε κανένα μεγάλο κλαμπ. Κανονικά έτσι. Κοίταξε, πάνω σε κλαμπ δεν πάω. Έτσι. Θα το κάνουμε εκεί. Έχουμε ένα σωστό μέρο στο ζεφύρι πάνω που θα γίνει το after. Εκτό όμω από τον Κάρλο Ουρία. Έρχονται και πολύ μεγάλοι αθλητές. Να πούμε λοιπόν για την κάρτα για πρώτη φορά να την ανακοινώσουμε. Γιατί είναι σημαντικό ότι αυτό το promotion έχει 6 αγώνες στη main card που είναι πάρα πολύ δυνατή. Παίζει ίσως για μένα ο καλύτερος μαζί με τον Ζαμπίδη Έλληνας kickboxer ο Σοφοκλέος για παγκόσμιο τίτλο πεντάγυρο. Με έναν πολύ δυνατό αθλητή από τη Μογγολία που είναι μια χώρα που έχει δυνατό kickboxing. Δεν μπορώ να πω το όνομα αν ο κύριος Παπαναγιώτου δεν βγάλει επίσημα και την κάρτα. Εντάξει. Όπως και ο Αλέξανδρος Αντιχρόνοπουλος παίζει για τίτλο Ευρώπης. Με τον Αλέξανδρο έχετε κάνει και σπάρινγκ μαζί και μου έχει πει, το θυμάμαι πριν κάνα χρόνο, ότι αυτός ξέρει. Ναι, ναι. Μου το έχεις πει αυτό. Είναι ταλέντο, είναι καλό ταλέντο που ελπίζω να μην χαθεί εδώ στα ελληνικά ring. Είχε μια προσπάθεια να πάει και στην Αυστραλία, δεν εμποδόθηκε για 1000 λόγους τέλος πάντων, δυστυχώς. Και είχα προετοιμασία, αλλά πάλι καλά που ήρθε το Legacy και του δίνει την ευκαιρία αυτή. Όπως επίσης θα δούμε ένα πολύ δυνατό αγώνα στο kickboxing, για να κλείσουμε το kickboxing, το οποίο δεν το ξέρεις πολύ καλά. Ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, στα 85 κιλά. Ο Jason Wilnes θα παίξει στην Ελλάδα με έναν αθλητή του Μάλιο Steam, ο οποίος έχει 3 νοκάουτ και 3 κατά από 10 δεύτερα, σε 3 μήνες μέσα. Την Κέρνορ Ντίν, η λευκή τίγρη που το λέμε. Ωραία. Και μετά πάμε και στα πυγμαχικά. Χάρης Κοντογιώργης, φίλος σου. Ναι.
Έχει έρθει. Μάγος έχει έρθει στην Αμερική. Τέσσερις φορές στην Αμερική. Θα παίξει με το Μπεσέμ, ο οποίος είχε κάνει και τον αγώνα στην Πάτρα με τον Μπερδέση. Ωραίο πυγμαϊκός αγώνας. Ναι, θα είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι και τα, και τα στυλ θα φτιάξουν το παιχνίδι. Θα είναι καλό παιχνίδι. Γυμνάζονται και οι δύο σκληρά. Γυμνάζονται σκληρά και οι δύο. Θα δούμε ωραία παιχνίδια. Ναι. Μέχρι που θα χτυπήσει, μάλλον θα πει ο εκφωνητής. Α, ποιος είναι ο εκφωνητής, γιατί έχουμε μάθει να λέμε Μάετι Μάεκ Αρναούτης όλοι. Δεν γνωρίζω. Τώρα, πώς θα το πούμε στα ελληνικά, Μιχάλης Αρναούτης. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν μου αρέσει. Θα είναι φτιαγμένο για να παίξει στο εξωτερικό. Μπορεί γιατί έχουμε μάθει να είναι ο Γιώργος Αθαναϊλάκης, ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, που θα είναι χαρά μου να μπει στο χώρο αυτό, να διαφημίσει το χώρο τον πυγμαχικό. Στα αγγλικά θα τον βάλει να τα πει. Κοίταξε, οι μάνατζερ τι λένε, πρέπει να μάθει. Οι μάνατζερ έρχονται σύντομα, έρχονται και ναι. Πρέπει να μιλήσουμε με τον προμότερ, να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Οπότε οι μάνατζερ την κάνουν δουλειά. Πότε έρχονται οι μάνατζερ στην Ελλάδα? Σε τέλος εβδομάδας. Ελληνοϊταλός, μάλλον Ελληνοαμερικάνος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μάνατζερ σου. Καλά το είπα. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Ναι, μιλάτε και ελληνικά. Τζίμις Χαρτοφίλης. Τζίμις Χαρτοφίλης. Ναι, είναι. Έρχονται team. Έρχονται team. Σκληρός. Σκληρός, ναι. Και απέναντί σου, έτσι. Απέναντι σε όλες, όχι, είναι πολύ καλός φίλος πάνω απ' όλα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην καριέρα μου. Mm-hmm. Του χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εντάξει, μπορεί να είναι, το λέω μέσα στην καρδιά μου όμως, το ευχαριστώ, οπότε πιστεύω ότι θα πιάσει τόπο. Θέλω να του πω και λες ευχαριστώ πολύ τώρα, δεν ξέρω σε ποια κάμερα εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ στον Τζίμι Χαρτοφίλη, σίγουρα θα το δει αν παιχτεί στο. Βέβαια, παρακολουθεί και το Ring Stories. Δουλεύει σκληρά site. Εκεί, γιατί όπως ξέρεις, οι καταστάσεις με τις ομοσπονδίες, με αυτά έχουν θέμα, έτσι. Πρέπει να τρέχεις, να κάνεις, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Κάνει αυτό στο κομμάτι του management, αυτό που ξέρει. Ναι, εκεί. Τον περιμένω. Ο προπονητής σου θα έρθει από την Αμερική. Σήμερα. Ο προπονητής μου θα έρθει από Αμερική. Θα έρθει, έτσι. Θα είναι μαζί σου τις τελευταίες δύο εβδομάδες κρίσιμες. Ναι, τρεις. Τόμι Μπρουξ, είπαμε. Καλό είναι να τον πάρει μια συνέντευξη. Τόμι Μπρουξ, επειδή μου το έχει δώσει το όνομα και έμαθα, ήταν προπονητής και του Τάισον. Και του Χόλιφιλντ. Και του Χόλιφιλντ. Θα μπορεί να μας μιλήσει οπότε και για τον, και για αυτούς τους δύο μεγάλους αθλητές και θα μπορεί να μας μιλήσει και για. Να, για παράδειγμα, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι παίχτηκε στην Ελλάδα μια ζώνη, η λευκή ζώνη του Μάικ Τάισον. Δεν ξέρω αν το ενημερώθηκε γι' αυτό στο Iron Challenge του Μιχάλη Ζαμπίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον προπονητή σου. Κατά επαφές με τον Τάισον. Ναι, βέβαια, πώς δεν κατά επαφές. Αυτά θα τα. Θα τα πούμε μαζί του. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μαζί του. Είναι μεγάλη μας χαρά που θα έρθουν αυτοί στην Ελλάδα και δεν θα πάμε εμείς. Και θα έρθουν εκεί να τους φιλοξενήσουμε. Ναι, ναι, είναι και εμένα, για μένα είναι χαρά. Ξέρεις, είναι χαρά για σένα, βέβαια, έτσι, ναι. Που τους φαίνεις μες στην πατρίδα. Σίγουρα, θα προσπαθήσω να περάσουν εξής καταπληκτικά, να έχουμε καλό αγώνα, να κερδίσουν τον αγώνα πάνω απ' όλα. Να περάσουν μετά όμορφα, ξέρεις, να δουν και λίγο την Ελλάδα, για να μην νομίζουν ότι. Γιατί ξέρεις, τους λέω Ελλάδα, εκεί που είναι 11 ώρες μακριά από εδώ και δεν μπορούν. Πέφτουν στην κατάλληλη περίοδο, καλοκαίρι, δεν υπάρχει. 8 Ιουλίου το event. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι ότι ο Αρναούτης έρχεται να παίξει στην Ελλάδα του μπάνιου, του φραπέ και της καλοπέρας και της ξαπλώστρας στις 8 Ιουλίου. Καλά, παγκοσμίως και 31 Ιανουαρίου να παίξει, εκεί είναι τα μεγαλύτερα event. Ο κόσμος πάει. Η Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Σε φοβίζει το 8 Ιουλίου? Όχι. Όχι, έτσι. Γιατί και εδώ να είναι, θα κάνουν μπανάκι και μετά θα έρθουν. Έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο έχει πολύ καλή πρόταση. Μπορεί να είναι μπανάκι για μπανιό, να έρθουν. Θα είναι μπανάκι να έρθουν κατευθείαν να δουν όλους τους αγώνες. Θα έχει πολύ καλή κάρτα πριν τα main fights. Σίγουρα. Και θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Μεγάλες αγάπες της ζωής σου μετά την πυγμαχία ή πριν την πυγμαχία, θα μου το πεις εσύ αυτό, είναι η Ελένη και η αγάπη. Η γυναίκα σου και η κόρη σου. Κοίτα, επειδή τώρα πλέον προ αγάπης. Που μιλάγαμε την Ελένη, λέγαμε πρώτα η πυγμαχία και μετά όλοι οι άλλοι. Τώρα λέω αυτό, ξέρεις, δεν τα συνδυάζω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η οικογένεια, άλλο το παιδί μου και άλλο η δουλειά μου. Αν έπρεπε να διαλέξεις. Δεν γίνεται να. Το χειρότερο θα ήταν αυτό, έτσι. Ναι, δεν μπορείς να διαλέξεις. Δεν μπορείς να διαλέξεις. Η αγάπη της έχει δει ποτέ να παίζεις live? Μόνο σε γυμναστήριο, σπάρινγκ και τέτοια πράγματα. Όταν θα έρθει στον αγώνα. Όχι, δεν θα τη φέρω στον αγώνα. Δεν θα έρθει. Δεν υπάρχει λόγο. Θα έχει το άγχο, αν ήταν από κάτω. Δεν χρειάζεται να είναι τώρα η οικογένεια εκεί, ξέρει το μωρό. Δεν υπάρχει λόγο. Ξέρει να έχω στο μυαλό μου τώρα. Αυτό λέω, ήταν άγχο για σένα. Ναι. Μόλι τελειώσει ο αγώνα. Η Ελένη βέβαια θα έρθει, ξέρω. Βλέπω κάθε φορά τον αγώνα έτσι. Το έχει μάθει. Σε έχει δει με πόσα ράματα. Έχω σκιστεί καμιά δεκαριά φορέ. Τα έχει δει και τα. Τα έχει δει αυτά. Ναι, δεν έχει πρόβλημα, έχει εξοικειωθεί.
να πάνε όλα καλά και να έρθει η ζώνη στην Ελλάδα, πού την αφιερώνει? Θα ήταν ερώτηση για μετά τον αγώνα, α την κάνω από τώρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτή τη ζώνη τώρα πρέπει, δεν ξέρω πού να την πρωτοαφιερώσω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Στην οικογένειά μου, στην κόρη μου, σε όλο τον κόσμο αυτό που θα έρθει μέσα στο event, να δει τελικά τι είναι η επαγγελματική πυγμαχία, σε όλους αυτούς που με βοηθούν. Ξέρεις, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Η πραγματική αλήθεια, που το είχα σκεφτεί κιόλας, επειδή θα βρεις και τον πατέρα μου μέσα στο στάδιο, εκείνο το βράδυ, θα ήθελα να την αφιερώσω. Πρώτη φορά σε βλέπει να παίζεις επαγγελματικά, πατέρας? Ναι, πρώτη φορά επαγγελματικά και με έχει δει άλλη μια φορά στον πρώτο μου ερασιτεχνικό. Ναι. Ναι. Ποτέ άλλοτε. Τώρα τι να σου πω, εντάξει. Ας έρθει εκείνη τη στιγμή. Ας έρθει εκείνη τη στιγμή και θα δω πώς θα μου βγει από μέσα μου. Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία καλά, σε σένα προσωπικά, στο Legacy, στην προσπάθεια που κάνει ο κ. Παπαναγιώτου, που είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο ψαλίδι έκανε στο κασί σου για να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Απλά ας τελειώσουμε με τη ζώνη και θα τα πούμε και μετά. Και θα τα πούμε αυτά, ναι. Θα τα πούμε μετά αυτά. Καλή επιτυχία. 8 Ιουλίου λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί για να δούμε επιτέλους επαγγελματική πυγμαχία 12 γύρους για παγκόσμιο τίτλο με τον καλύτερο Έλληνα πυγμάχο. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να ζήσουμε τον Ιούλιο. Και αυτό δεν είναι η ημερομηνία των διακοπών μας, αλλά η 8 Ιουλίου. Και μετά θα έχουμε χρόνο και για διακοπές και για μπάνια και για όλα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Στεφάνε.